Λοιπόν, για να βρούμε τώρα κοντά μας τη Μελίνα Τσέλιου, για όλους τους μύθους, Μελίνα, καλώς ήρθες, για τη δίαιτα. Δηλαδή, έλα, θα δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Είναι παιχνίδι, θέλω να το κάνουμε. Είναι παιχνίδι, θα το κάνουμε, γιατί οι ερωτήσεις οι οποίες έχουμε πάρει στο υγεία πάνω απ' όλα sky.gr, που είναι ερωτήσεις περισσότερο γυναικών, το καταλαβαίνεις, αφορά περισσότερο εμάς. Το θέμα της παραλίας, Κωνσταντίνε, κακώς βέβαια πρέπει να αφορά περισσότερο και εσάς, αλλά όπως και να έχει, θα σας πω κάποιες ερωτήσεις που είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να τις απαντήσετε. Αν δεν αφορούσε εμάς το θέμα της παραλίας, δεν θα αφορούσε εσάς. Ηρέμησε λίγο, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Ερώτηση πρώτη. Ρωτάει, φίλη τηλεθεάτρια, είναι καλύτερο να τρώμε 6 μικρά γεύματα από το να τρώμε 3 μεγάλα γεύματα, γρήγορα? Ναι. Βεβαίως. Είναι πολύ καλύτερο, αλλά με μία μεγάλη λεπτομέρεια. Να είναι μικρότερα αν, τα γεύματα. Αν στα 6. Έτσι, βέβαια. Αν τρως τα 6 γεύματα, πίτσες, γύρω, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι γεύματα. Μισή δουλειά. Γεύματα, λοιπόν, το να αποφύγεις το πρωινό σημαίνει λιγότερες θερμίδες. Περισσότερες. Γιατί μετά τρως περισσότερο. Δεν, έτσι, μπράβο. Δεν σκεφτείτε, το λέω λάθος, τρώτε σε βασιλιάδες το πρωί. Πολύ σωστά. Σκεφτείτε τις ώρες που έχετε μείνει χωρίς φαγητό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν δεν φάτε πρωινό. Το πρωινό που είναι ένα υγιεινό πρωινό και το έχουμε πει πολλές φορές, Εύα, θα φτάσετε το μεσημέρι να έχετε πολύ περισσότερο φαγητό στο τραπέζι σας. Και μην νομίζετε ότι αυτά εμείς τα λέμε έτσι από το μυαλό μας. Ακούστε τι είπε η κλινική διατροφολόγος για αυτούς τους μύθους, η Ντορίνα Σιαλβέρα. Μύθοι που αφορούν δίαιτες ίδιες, όπως για παράδειγμα η δίαιτα της ομάδας αίματος, που κανείς πρέπει να τρώει ανάλογα με το τι ομάδα αίματος είναι. Οι δίαιτες λαχανόσουπας, οι δίαιτες του αστροναύτη, που κάποιος χάνει πάρα πολλά κιλά, αλλά τα επαναποκτά άμεσα σχεδόν, αλλά και μύθοι που αφορούν συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα ότι το λεμόνι αδυνατίζει, όπως και το μυλόξιδο, ενώ αντίθετα η μπανάνα παχαίνει, γιατί περιέχει λιπαρά. Δεν θα σταθώ καν ούτε στο μυλόξιδο, ούτε στο λεμόνι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ακόμη και για τους συνδυασμούς των φαγητών, δηλαδή ότι αν θέλετε να χάσετε βάρος πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάσετε το κρέας μόνο με σαλάτα και σε καμία των περιπτώσεων με πατάτες τηγανιτές. Και αυτό είναι μύθος. Δεν υπάρχει φαγητό που να μην το χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ξέρετε, υπάρχει μία αντίληψη λανθασμένη ότι οι υδατάνθρακες είναι ο εχθρός μας. Όχι βέβαια, οι υδατάνθρακες δεν είναι ο εχθρός μας. Αλλά πότε γίνονται ο εχθρός μας? Όταν ζεις μόνο με υδατάνθρακες και κάθεσαι σε ένα καναπέ και δεν κάνεις τίποτα. Είναι σίγουρο ότι ο μεταβολισμός σου εκείνη τη στιγμή θα πάθει ένα crash out και δεν θα μπορεί να μεταβολήσει τίποτα. Αυτό όμως που είπαμε με τα γεύματα ήταν και ένα από τα στοιχεία τα οποία σχολίασε η Ντορίνα Σιαλβέρα και ας ακούσουμε πώς το σχολίασε. Ένας ακόμη μύθος που αφορά τα μικρά και συχνά γεύματα που συστήνουν οι διαιτολόγοι είναι ότι ο κόσμος μπερδεύεται και αντί να καταναλώνει υγιεινά μικρά σνακ, καταναλώνει τροφές πλούσιες σε λιπαρά και αλάτι, όπως είναι η πίτσα, το σουβλάκι, η τυρόπιτα. Με αποτέλεσμα, αντί να χάνει βάρος, που είναι το επιθυμητό, να παίρνει. Μία ακόμη ερώτηση που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι μία φίλη που ρωτά αν ο λιγότερος ύπνος, άρα δηλαδή όταν μένει περισσότερο ξύπνια, σημαίνει και μεγαλύτερη κατανάλωση θερμίδων. Σε καμία των περιπτώσεων έχουμε τόσες μελέτες που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Όταν δεν κοιμάστε σωστά 7 με 8 ώρες το βράδυ, την επόμενη μέρα, σύμφωνα με μελέτες, δεν τα βγάζουμε αυτά από το μυαλό μας, η ορμόνη που λέει στον εγκέφαλό σας πεινάω θα είναι ανεβασμένη. Η ορμόνη που λέει έχω φάει αρκετά θα είναι μειωμένη. Αλλά ας δούμε μαζί με την Ντορίνα Σιαλβέρα ποιες είναι οι βασικές αρχές διατροφής μας. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι αρχές της σωστής διατροφής περιλαμβάνουν 5 μικρά γεύματα ημερησίως, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και ένα ελαφρύ βραδινό. Επίσης, θα πρέπει κανείς να καταναλώνει πλούσια φρούτα και λαχανικά στη διατροφή του, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια 2 φορές την εβδομάδα, όσπρια, ξηρούς καρπούς ανάλωτους και φυσικά να γυμνάζεται. Άρα με απλά λόγια, ναι, η μεσογειακή διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος να χάσετε τα κιλά που θέλετε, να έχετε καλύτερη υγεία και νομίζω ότι να απολαύσετε το καλοκαίρι πολύ με περισσότερη αισθητικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Μας έφτιαξε διάθεση. Μπορούμε να φάμε και καμιά πατατούλα τηγανητή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα.